Καλησπέρα σε όλους, WOD 21 Τρίτου, πάμε να το δούμε. Για σήμερα έχει 20 λεπτά AMRAP, που σημαίνει κάνω κάποιες ασκήσεις για όσους γύρους μπορέσω μέσα σε 20 λεπτά, δεν σταματάω. Ξεκινάω με 30 διπλά, τα οποία μπορώ να τα κάνω 60 μονά σκηνάκια ή 40 jumping jacks. Μετά 10 pistols και 5 strict handstand push-ups. Θα τα δείξουμε όλα. Όταν το τελειώσω, παίρνω 6 λεπτά διάλειμμα και ακολουθεί ένα 7 λεπτό εμόμ. Μέσα στο λεπτό πρέπει να βγάζω 10 jumping lunge, 10 κλειστές κάμψεις και στο χρόνο που περισσεύει μέσα στο ίδιο λεπτό κάνω κοιλιακούς sit-ups. Ακολουθούν 6 λεπτά διάλειμμα και έχω ένα part B σήμερα, το οποίο είναι 3 γύρους, 2 ασκήσεις με τον εξής τρόπο: 40 δευτερόλεπτα δουλεύω, 20 κάθομαι. Έχω angle plank lifts και angle plank hover. Θα τα δείξουμε όλα. Λοιπόν, 30 διπλά σκηνάκια, τα έχουμε ξαναδείξει. Αμέσως η επόμενη επιλογή είναι να κάνουμε 60 μονά σκηνάκια. Και αμέσως η επόμενη επιλογή, 40 jacks. Από αυτή τη θέση ανοίγω μαζί, κλείνω μαζί, μέχρι την ευθεία. Ακολουθούν 10 pistols. Μπορώ να τα κάνω κανονικά, ένα lax, κατεβαίνω, ανεβαίνω, πατάω, σηκώνω, κατεβαίνω, ανεβαίνω. Η επιλογή που έχω σε αυτό είναι κάθομαι, σηκώνομαι σε ένα καρακλάκι με τον ίδιο τρόπο ή αν θέλω έχω προσθέσει ύψος βάζοντας μαξιλάρια, μπορώ και τις εξάντες μου, τα δύο κομμάτια πάνω για να κουμπάω ή ένα μαξιλάρι όπως είπα. Σηκώνω, κάθομαι, σηκώνομαι, πατάω, αλλάζω, κάθομαι, σηκώνομαι. Αν και αυτό μου είναι δύσκολο, λυγίζω γόνατα, μένω σε μια γωνιά που να νιώθω ότι δουλεύω, χέρια μπροστά και κάνω αργά, ένα λάξ, κλωτσιές, μπροστά. Πάλι θα δουλέψουμε το σημείο που θέλουμε και με αυτόν τον τρόπο. Τρίτη άσκηση είναι τα αυστηρά κατακόρυφα. Για όσους γνωρίζουν, ανεβαίνω, αποκλείδωμα, ακουμπάω, σπρώχνω, κλειδώνω. Η αμέσως επόμενη επιλογή είναι να βάλω τα δύο κουκάλια από την πλάγια κάτω. Να το κάνω με αυτόν τον τρόπο λίγο πιο εύκολο, να μειώσω το εύρος κίνησης. Αυτό είναι για όσους είστε κοντά, αλλά δυσκολεύεστε να πάτε τέρμα κάθε την κίνηση. Εάν και αυτό μου είναι οριακά δύσκολα, βάζω την τετράδα μου με τον ίδιο τρόπο. Ανεβαίνω, κλειδώμα, ακουμπάω, κλειδώνω, ακουμπάω, κλειδώνω. Εάν και αυτό μου είναι δύσκολο, γενικά φοβάμαι τη θέση ανάποδα, προτιμώ καρεκλάκι, γόνατα και μπορώ και τα δύο κουκάλια κάτω με την ίδια λογική. Αν δεν μπορώ να πω πολύ βαθιά, είτε τα δύο κουκάλια είτε τα τέσσερα γόνατα, παίρνω ψηλά τη λεκάνη μου και από αυτή τη θέση κατεβαίνω, ακουμπάω, κλειδώνω, κατεβαίνω, ακουμπάω, κλειδώνω. Θα έχω 20 λεπτά να κάνω αυτό. 30 διπλά, τα pistols 10, 5 κατακόρυφα και ξανά. Όσες φορές προλάβω. Με το που τελειώσει αυτό παίρνω 6 λεπτά διάλειμμα και μπαίνω σε ένα 7 λεπτό εμό. Δηλαδή σε κάθε λεπτό πρέπει να κάνω τα εξής. 10 jumping lunge κάτω προβολή. Προσπαθώ στις προβολές 90 μέρες μπροστά, 90 μέρες πίσω. Δίνω αρκετό ύψος για να προλαβαίνω τις αλλαγές. Ψηλά.
Καλό είναι να έχετε βάλει κάτω από κάτω εκεί που ακουμπάει το γόνατο. Εάν έχετε τις επιγονατίδες σας όλοι, βάλετε σε αυτό. Κάνω 10 επαναλήψεις. Κάνω 10 κλειστές κάμψεις. Ακουμπάω. Οι αγκώνες έρχονται μέσα. Δεν θέλουμε diamond διαμάντι. Απλά όταν κατεβαίνω οι αγκώνες μου να έρχονται στα πλευρά μου δίπλα. Εδώ, στο πλάι. Εντάξει. Επιλογή για αυτό είναι να το κάνω στα γόνατα, εάν με δυσκολεύει, και ας μην πάω πολύ κάτω αν δεν μπορώ. Οκ, εδώ, πάνω. Πάνω. Για τις προβολές, εννοείται, για τους αρχάριους, αν έχω ευαισθησία με τα γόνατα, δεν θέλω αρματάκι, θέλω απλές προβολές για να αλλάξει μπροστά. 10 στο σύνολο. 10 οι κλειστές κάψεις και κοιλιακούς. Διαγμένα, ακουμπάω πίσω και έρχομαι μπροστά στις μύτες. Ίσως και λίγο πιο μπροστά. Πίσω, μπροστά. Σε κάθε λεπτό πρέπει να κάνω 10-10 και όσους κυριακούς προλάβω. Το κάνω 7 φορές σερί, φεύγει και αυτό. Μπαίνω στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι. Έρχομαι σε πλάνκ. Από αυτή τη θέση για τους προχωρημένους είναι να φέρω μπροστά τους αγκώνες σε αυτή τη δύσκολη ομιλία, πιάνω κεφάλι και κάνω lifts αργά και να αλλάξω. Θέλω μια στιγμή απαύση. 40 δευτερόλεπτα. Κάθομαι 20 δευτερόλεπτα, ξανανεβαίνω στην ίδια θέση και ξεκινάω να κάνω hover προς πίσω κίνηση. Okay. Για τους αρχάριους, για όσους δυσκολεύονται σε αυτή τη θέση, δεν ξεφεύγουν από τα βασικά. Κάνω κανονικό πλάν, κανονική σανίδα και από αυτή τη θέση κάνω τα lifts μου ίσα που σηκώνω τον αγκώνα από κάτω. Στιγμιαία. Ιδανικά θέλω να μην στρίβει λεκάνε να το κάνω. Πρώτο αυτό και το δεύτερο είναι hover. 40 δευτερόλεπτα κάνω, 20 κάθομαι. Μην ξεχνάτε να κάνετε τις διατάσεις στο τέλος, παιδιά. Ωραία. Καλή επιτυχία σε όλους. Υπομονή. Συνεχίζουμε δυνατά. Μένουμε σπίτι, παιδιά.